30 κάθε χρόνο πετούν πολλά αυγά, ντομάτες, γιαούρτια και μολότοφ στο Πολυτεχνείο. Γιατί τα πετούν. Δεν κατέτει. Όχι. Ούτε κατέτει από αυτή από είτε αποτελείται μια μολότοφ. Πώς φτιάζεται δηλαδή. Όχι. Το καλό να πάτε καλή πληρωμή. Αν κατέω πράγμα. Αν κατέω πράγμα. Στην Αλβανία εμπετάτε με μολότοφ, εμπετάτε. Δεν πετάνε. Δεν πετάνε. Εκεί που πετάνε στην Αλβανία. Πετάνε ο Κάρια στην Ισλανδία. Γιατί κάθε χρόνο στο Πολυτεχνείο πετούν πολλά αυγά, γιαούρτια, ντομάτες και μολότοφ. Γιατί τα πετούν. Ναι. Ναι. Δεν πάνε καλά, τα κοπέλια είναι. Στο μυαλό δεν πάνε καλά, δηλαδή. Μάλλον. Δεν είναι καλά. Δεν μου λέτε εσείς. Έχετε υπόψη σας πώς φτιάζετε μια μολότο. Πώς είναι φτιαγμένη, δηλαδή μολότο. Ένα μπουκάλι παίρνουν. Ένα μπουκάλι, εξή είμαστε ακριβώς. Θες πας παίρνει το μπουκάλι, ναι. Λοιπόν, παίρνει το μπουκάλι, ναι. Βάλουμε ναι. Μέσα βενζίνα μέχρι τη μέση περίπου. Μέχρι τη μέση, όχι παραπάνω, μη σκοτωθούμε και οι ίδιοι, ναι. Μάλλον ένα στουπί απάνω με στουπί. Και το στουπί μετά πώς το. Πώς, δηλαδή βρεμένο στο πει. Δεν κάτι όχι ο Καρέτη, δεν ξέρω. Δεν έχει πετάξει του λόγου. Μην παρεξηγηθούμε, ναι. Ναι, δεν κάτι όχι. Και το να μην χαρώ και θα πετούν. Και όποιο πάρει ο χάρο. Για γρήκα. Για να τα πετούν τα να, μήπως ξέρετε. Γιατί τα παιδάκια δεν τρώνε γιαούρτια και τέτοια. Τα πετούνε για να φάνε. Όπου βρουν. Το Πολυτεχνείο, για να κάνουν πράγμα μελέτες εκεί πέρα, δεν είχατε όραμα. Τα τρώνε φοιτητές γιατί δεν έχουν κοπελιά. Κάτι συμβαίνει αν τα ρίχνουν αυτά τα πράγματα. Κάτι συμβαίνει δηλαδή. Κάτι συμβαίνει, οπωσδήποτε κάτι. Στα καλά των καθουμένων δεν γίνεται αυτό. Γεια Ρίκα! Συντέκνησε, συντέκνη και συντεκνάτια, γεια σας και χαρά σας. Κάθε τιμή και δόξα αξίζει σε εκείνα τα κοπέλια που θυσιαστήκαν στο Πολυτεχνείο. Για να έχουμε εμείς σήμερα ψωμί, παιδεία, ελευθερία, χωρίς τις δυσάρεστες επιπτώσεις του γύψου. Δεν ήταν εδώ και λίγο πράγμα, 7 χρόνια γύψος. Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Θέλει νεκροί χιλιάδες να είναι στους τροχούς. Θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους. Θεέ μου πρωτομάστορα, με έκλεισες μέσα στα βουνά. Θεέ μου πρωτομάστορα, με έριξες μέσα στη θάλασσα. Πάρθηκε από μάγους το σώμα του μαγιού. Το έχουνε θάψει σε ένα μνήμα του πέλαγου. Σε ένα βαθύ πηγάδι το έχουνε κλειστό. Μύρισε το σκοτάδι κι όλοι οι άβυσο. Θεέ μου πρωτομάστορα, μέσα στις πασχαλιές κι εσύ. Θεέ μου πρωτομάστορα, μύρισες την Ανάσταση. Συντέκνησε, συντέκνηκες, δεκνάκια. Κάθε ένας γιορτάζει με το δικό του τρόπο τη μνήμη του Πολυτεχνείου. Άλλος απαγγέλει τραγούδια, άλλος καίει σημαίες, δεν μπορώ να καταλάβω γιάντα. Άλλος πετά στις πολιτικούς αυγά, γιαούρτια, ντομάτες. Άλλος και η μαγαζιά με μολότοφ. Γενικά, κάθε χρόνο στο γιορτασμό, η περιοχή γύρω-γύρω από το Πολυτεχνείο εμυρίζει μπαρούτι. Για γρήκα. Αγαπητοί τηλεθεατές, ο γιορτασμός του Πολυτεχνείου κυλά περίεργα φέτος, χωρίς επεισόδια. Απόλυτη τάξη και γαλήνη επικρατεί παντού. Αυτή τη στιγμή καταθέτει Στέφανο ο κύριος Πρωθυπουργός. Βοήθεια! Κύριε Σιμίτη, τι συμβαίνει, πείτε μου, τι είναι στο πρόσωπό σας, ασβέστη! Τι ασβέστη, κυρία μου, γιαούρτι δεν βλέπετε, γιαούρτι! Γιαούρτι και ποιος σας το πέταξε, Χριστός και Απόστολος! Ο Απόστολος, όχι, δεν μου το πέταξε ο Απόστολος. Ο Κακλαμάνης είναι φίλος μου. Δεν καταλάβατε, τέλος πάντων, τι συμβαίνει, πείτε μου. Συμβαίνει πως για μια χρονιά ακόμη θα ζητήσω ποσοστά από τις πωλήσεις της Φάγε. Αυτό συμβαίνει. Ποσοστά από τη Φάγε, γιατί? Γιατί επιτυχώς. Τις διαφημίζω κάθε χρόνο τη βελουτέλα 0% light λιπαρά και την αγελαδίτσα. Είναι μούρλια, είναι τρέλα. Βελουτέλα. Για γρήκα. Γιάντα κάθε χρόνο στο Πολυτεχνείο ναι. Πετούνε πολλά αυγά, πολλά γιαούρτια, πολλές ντομάτες, πολλές μολότοφ. Γιάντα τα πετούν. Για να μαρτυρηθούν οι αγρότες. Ναι. Γιατί δεν τους πουλάνε σωστά τα προϊόντα. Ο πατέρας σου αγρότης είναι. Όχι. Και πώς το κατεστώνει το πράγμα. Εδώ μας έχει καρφώξει μπέτς αγρότες. Ότι οι αγρότες πάνε κάθε χρόνο και τα πετούν στο Πολυτεχνείο. Αυτή είναι, ναι. Δεν μου λέτε. Πάνε επειδή δεν έχουν μυαλό. Δεν έχουν μυαλό. Για γρήκα. Για γρήκα. Κατέτε πώς είναι φτιαγμένη μια βόμβα μολότο. Πώς είναι φτιαγμένη. Ναι, μου βάζεις ένα
σε ένα μπουκάλι της μπύρας. Ναι. Ινόπνευμα. Ινόπνευμα μπαρούτι. Ένα φιλί από πάνω και την πετάς. Μου λες το μπουκάλι πρέπει να είναι της μπύρας, αν είναι της ρετσίνας, δεν κάνει δηλαδή. Εντάξει, κάνει. Γιάντα πετούν κάθε χρόνο στο Πολυτεχνείο πολλά αυγά, ντομάτες, γιαούρτια. Κάτι, γιατί άμουν εγώ. Μήπως ξέρετε να μας πείτε ή εσείς ή αυτοί που τηλεφωνείτε. Γιάντα πετούν κάθε χρόνο πολλά αυγά, γιαούρτια, ντομάτες, μολότοφ στο Πολυτεχνείο. Μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος ή η κυρία που μιλάτε, ή εσείς. Δεν μπορείτε. Είναι απόρριτο το τηλέφωνο. Δεν θέλετε. Τι ψάχνετε, μικρές αγγελίες. Μπορώ να βοηθήσουμε, όχι. Μήπως ξέρετε, γιάντα κάθε χρόνο στο Πολυτεχνείο πετούν πολλά αυγά, πολλές ντομάτες, μολότοφ, γιαούρτια. Γιατί τα πετούν, ξέρετε εσείς. Αν ήξερα κι εγώ. Θα μου λέγατε. Αν ξέρανε κι αυτοί, ναι. Θα ξέραμε κι εμείς. Για δεν συμφωνούν εσύ. Ναι. Σε ποια ακριβώς εξήγησε. Στα αυτά του κράτους. Στα αυτά του κράτους δηλαδή. Ναι, στη συλλογή δηλαδή, του κράτους. Αυτοί που πετούν δηλαδή τη μολότα δεν συμφωνούν με τα αυτά του κράτους. Ναι. Να μας απαντήσετε, σας παρακαλώ. Όχι. Η ερώτηση είναι πολιτική. Δεν τελείωσα, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ακόμη ψάχνετε για εργασία δηλαδή, μικρές αγγελίες. Να είστε καλά. Καλημέρα κυρία μου. Τι κάνετε, είστε καλά. Καλημέρα. Πώς τα πάτε. Καλά, τι. Δεν μου λέτε μια ερώτηση κάνουμε. Γιάντα κάθε χρόνο πετούν πολλά αυγά, γιαούρτια, ντομάτες, μολότα στο Πολυτεχνείο. Μήπως ξέρετε εσείς, παρακαλώ. Όποτε πάνε πολιτικοί μάλλον. Όποτε πάνε πολιτικοί τα πετούν όλα μαζί. Καλώς. Μην πανακατέτε γιάντα κάθε χρόνο. Πετούν στο Πολυτεχνείο πολλά αυγά, πολλά γιαούρτια, πολλές ντομάτες, πολλές μολότ. Υπάρχουν πολλά στην αγορά και πρέπει να και τα πετούν. Και πρέπει να τα διοχετεύσουμε κάτω. Για γρήκα. Για γρήκα. Και αυτή τη στιγμή καταθέτει Στέφανο ο κύριος Καραμαλής. Θα σκάσει. Θα σκάσει. Θα σκάσει. Θα σκάσει. Θα σκάσει. Κύριε Καραμαλή, τι συμβαίνει. Φύγετε, κυρία μου. Φύγετε. Θα σκάσει. Θα... Α, ευτυχώς. Ευτυχώς έσβησε. Πείτε μου, τι συμβαίνει, σας παρακαλώ. Η μια βόμβα μολότοφ έπεφτε πάνω μου μετά την άλλη. Σκούσαν σαν χειροβομβίδες. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Φάνη πάλι Πετραλιά, έγιναν αγνώριστοι. Μα χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι με όλα αυτά, χαίρομαι. Χαίρεστε, γιατί χαίρεστε κύριε Καραμαλή. Γιατί αυτοί που πέταξαν τις βόμβες μολότοφ μας έκαναν άθελά τους ήρωες, ήρωες, είμαστε ήρωες, ήρωες. Γεια Γρήκα. Τι δηλώνετε εσείς κυρία Παπαρίγα. Έχει δίκιο, έχει δίκιο ο κύριος Καραμαλής. Τους έκαμαν ήρωες. Ο λαός θα τους λυπηθεί και θα τους ψηφίσει πάλι. Πάλι θα επικρατήσει ο δικοματισμός. Αχ, χάθηκε, χάθηκε μια παλιομολότοφ. Να έρθει να σκάσει και εμένα πάνω μου για να ξεκολλήσει επιτέλους το ΚΚ από το 10%. Αχ, αχ. Για γρήκα, για γρήκα. Βοήθεια! Βοήθεια! Κύριε Σύμπη, τι πάθατε, τι είναι το κεφάλι σας. Έχει δίκιο ο Καραμαλής. Ο λαός...